Κυρίε και κύριοι, η δημόσια σφαίρα τη πολιτική και τη παραπολιτική σήμερα αναλώθηκε από την αποτίμηση των παρεμβάσεων των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Ποια μηνύματα έστελναν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσοι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία συμφωνούν μαζί του, πόσο ρευστά είναι τα πράγματα στο εσωτερικό τη κεντροδεξιά, πόσο βαθιέ και ανοιχτέ είναι οι πληγέ που άνοιξαν οι ευρωεκλογέ στον μέχρι πρώτη ω παντοκράτορα αλλά και μονοκράτορα πρωθυπουργό. Οι παρεμβάσει των δύο πρώην πρωθυπουργών, αλλά και όσοι γαλάζοι τη καλωσόρισαν σήμερα, είναι μία μόνο από τι πολλέ ενδείξει του τελευταίου διαστήματο που παραπέμπουν στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πολιτική συνθήκη. Η πρώτη τέτοια ένδειξη ήταν το 28%. Η δεύτερη ήταν η αδυναμία του Πρωθυπουργού να κάνει έναν ανασχηματισμό τη προκοπή. Η τρίτη ήταν οι έστω και σημειακέ διαφοροποιήσει σε ορισμένα πεδία τη κυβερνητική πολιτική. Και η τέταρτη, πριν φτάσουμε στι βαρυσίμαντες τοποθετήσει των κυρίων Σαμαρά και Καραμαλή, ήταν τα διάφορα μηνύματα που στέλνουν διαρκώ οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία στο Μαξίμου. Να, για παράδειγμα, μόλι πριν μερικέ μέρε, από αυτό εδώ το στούντιο, ο Ευρυπίδη Τηλιανίδη ήταν σαφή. Οι βουλευτέ θα σταματήσουν να προσπερνούν τη συνείδησή του χάρη τη κυβερνητική σταθερότητα. Έχουμε περάσει σε άλλη φάση, μα είπε ο βουλευτή και πρώην υπουργό. Για την ακρίβεια δεν το έπεσε εμά, τον κ. Κομιτσοτάκη τα έλεγε. Βεβαίω, αν όλα αυτά απλώ σηματοδοτούσαν ότι πλέον ο πρωθυπουργό θα πρέπει να βάζει νερό στο κρασί του, να κάνει συμβιβασμού, να συνυπολογίζει του βουλευτέ του περισσότερο και να μετρά καθημερινά το πολιτικό του κεφάλαιο να απομειώνεται, αυτό θα ήταν μόνο δικό του πρόβλημα. Ωστόσο, αυτή η Πολιτική συνθήκη στην οποία έχουμε μπει, μπορεί να φανερώσει και ένα βαθύτερο πρόβλημα για τη χώρα. Γιατί αν μια κυβέρνηση που επί πέντε χρόνια ήταν πανίσχυρη και έπαιζε μπάλα μόνη τη, δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε, βέβαια, να τα βάλει με τα καρτέλ, να οργανώσει μια ενεργειακή μετάβαση για όλου, να τα βάλει με τη φοροδιαφυγή, να αποκαταστήσει τη βιβλική καταστροφή σε Θεσσαλία και Εύρω, να αντιμετωπίσει του οικοπεδοφάγου, να κρατήσει ζωντανή τη Συμφωνία των Πρεσπών και να βάλει τα ελληνοτουρκικά σε τροχιά για τη Χάγη, ποιο πιστεύει ότι θα το κάνει μια κυβέρνηση τραυματισμένη που θα βλέπει την κλεψίδρα για τι εκλογέ του 2027 να βιάζει. Εκτό βεβαίω και αν αυτή η κλεψίδρα βιάσει νωρίτερα. Ποιο ξέρει. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώ. Σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουλίου του 2024.